Φίλες και φίλοι, γογό, χαίρετε. Έφτασε το βίντεο που περιμένατε, το 7ο βίντεο της σειράς ψυχοεκπαίδευση ή μαθήματα ψυχοεκπαίδευσης για παιδιά 12 ετών και άνω. Και ναι, γογό, και ναι, φίλες και φίλοι, θα μπούμε στο πολύκροτο 6ο κεφάλαιο του βιβλίου. Επειδή είναι μεγάλο όμως αυτό το 6ο κεφάλαιο, δεν θα φτάσει ένα βίντεο, θα θέλουμε και άλλα ίσως. Μην πνιγείς με το νερό. Καλά είμαι, καλά είμαι. Καλά είσαι, ε? Όλα καλά. Κάτσε να ακούσω εδώ, ακούω εδώ το ακουστικό μας, γιατί στο προηγούμενο βίντεο κάτι είχα κάνει εγώ συνήθως και γραφόταν μόνο μια φωνή, η δικιά σου, όχι η δικιά μου. Αλήθεια? Ναι, τώρα γράφεται και η δικιά σου. Γράφεται. Γράφονται και οι δύο. Εγγράφεται ο ήχος. Δούλευε μόνο το δικό σου ακουστικό. Τώρα το φτιάξαμε και το δικό σου. Το φτιάξαμε και το δικό μου. Κάτι παθαίνει και χαλάει μόνο του, αλλά δεν πειράζει. Μάλλον κάποιος άλλος το χαλάει. Σου είπα να περιμένεις να το κάνουμε αύριο το βίντεο που θα έχω τα μαλλιά μου του κομμωτήριου. Είπες όχι. Καλύτερα να κάνεις το podcast με τα μαλλιά του κομμωτήριου. Οπότε εγώ ακούω. Ποια είμαι εγώ να πω όχι. Κάτι. Όταν τα παιδιά θέλουν να ψυχοεκπαιδευτούν και γενικότερα να εκπαιδευτούν. Μα είπα να το κάνουμε να τελειώνουμε. Να το κάνουμε να τελειώνουμε. Μια ψυχή που είναι να βγει, ας βγει. Κοίταξε, είναι ένα μάθημα το οποίο νομίζω ενδιαφέρονται πολλά παιδιά να ακούσουν. Και καλά κάνουν και ενδιαφέρονται να ακούσουν. Δεν έχουν και άδικο, καλά κάνουν τα παιδιά. Ναι, καλά κάνουν και ενδιαφέρονται, γιατί είναι θέματα που αφορούν όλους μας και δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν το έχει σκεφτεί τι είναι το σεξ. Ή δεν έχει απορίες γύρω από το σεξ και τη σεξουαλική λειτουργία του ανθρώπινου είδους. Νομίζω είναι κάτι που αφορά όλους. Οπότε σήμερα με οδηγώ το βιβλίο με αυτό το καινούργιο που δεν κυκλοφορεί όπως και τα προηγούμενα. Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου και είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε σύντομα να το κυκλοφορήσουμε. Θα πάμε στο... Να βρούμε εκδοτικό οίκο, είπαμε. Ναι, μωρό μου, ναι, αλλά πρέπει να, επειδή έχουμε, ξέρεις, άμα έχεις δύο διαζύγια στο ενεργητικό σου, ψάχνεις πολύ για τον τρίτο γάμο, δεν πας κατευθείαν του γρου. Λοιπόν, τα λέω δύο διαζύγια, ενώ με δύο διαφορετικούς εκδοτικούς. Λοιπόν, ξεκινάω να διαβάζω από το κεφάλαιο 6, που έχει τίτλο «Θέλω να σου μιλήσω για το σεξ». Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου και το σεξ είναι μέσα στη ζωή. Ερχόμαστε στη ζωή, προκύπτουμε από μια σεξουαλική πράξη περισσότερη, επειδή τώρα υπάρχουν και εξωσωματικοί τρόποι γονιμοποίησης και η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων έχουμε κάποια λίμπιντο. Τα καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζω? Είναι εντάξει να μην τα καταλαβαίνεις? Okay. Καλά είμαι. Καλά είσαι. Τουλάχιστον τώρα. Ξέρεις τι είναι η λίμπιντο? Όχι. Η λίμπιντο είναι η σεξουαλική ορμή. Πρόκειται για μια αισθηκτόδη δύναμη που πηγάζει από μέσα μας και μας προκαλεί επιθυμία να κάνουμε σεξ. Α, εντάξει. Όσο πιο πολύ θέλει να κάνει σεξ γενικά ένας άνθρωπος, όχι με ένα συγκεκριμένο άνθρωπο γενικά, τόσο πιο ψηλή λίμπιντο έχει. Όσο λιγότερη επιθυμία και όρεξη έχει ένας άνθρωπος να κάνει σεξ, τόσο χαμηλότερη λίμπιντο έχει. Γενικά όμως, όχι ειδικά. Κάποιος να θέλει, εγώ θέλω να κάνω σεξ γενικότερα. Έχω επιθυμία, έχω μέσα μου μια δύναμη που με σπρώχνει να θέλω να κάνω σεξ. Για να καταλάβουμε σε πιο απλή γλώσσα τι σημαίνει λίμπιντο, μπορούμε να την παρομοιάσουμε με την όρεξη για φαγητό. Κάποιοι άνθρωποι έχουν πολύ ψηλή όρεξη για φαγητό, έντονη εσωτερική επιθυμία που τους κινητοποιεί ώστε να βρουν φαγητό και να φάνε. Γελάει αυτή. Με το φαγητό. Και άλλοι άνθρωποι έχουν χαμηλότερη όρεξη για φαγητό και δεν έχουν ιδιαίτερη παρόρμηση να φάνε. Παρόρμηση να... Εγώ δεν έχω ιδιαίτερη. Η αλήθεια είναι δεν έχεις ιδιαίτερη παρόρμηση να φας, όμως άμα δεις γλυκό... Είναι ζάχαρη, είδα τα άνθρακας, τι να κάνω. Λοιπόν, άρα ψηλή λίμπιντο, για να καταλάβεις τι είναι,
μοιάζει με την επιθυμία που έχει ένας άνθρωπος γλυκαντζής όταν δει ένα γλυκό να τον καταβροχθήσει. Όπως και ο αδερφός μου. Ναι. Οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζω, άμα ξεκινήσουν τη ζάχαρη, δυσκολεύονται να τη σταματήσουν. Είμαστε αντίκτη στη ζάχαρη. Αντίκτη στους υδατάνθρακες και στη ζάχαρη. Όχι, είμαστε κάρνιβορ τώρα, καλέ. Ναι, το είπαμε στο κανάλι, είμαστε κάρνιβορ. Ναι, τώρα κάνουμε διατροφή κάρνιβορ, αλλά παρατηρούμε ότι είχαμε αυτό τον εθισμό. Και τώρα που τον κόψαμε, είμαστε καλύτερα. Για να χάσουμε κιλά. Και για να έχουμε καλύτερη υγεία. Φυσικά όμως, θέλω να πω ότι η λίπητο, η όρεξη και η επιθυμία για σεξ δεν είναι κάτι επικίνδυνο όπως είναι το να θες να τρως συνέχεια γλυκά. Δηλαδή το να τρως συνέχεια γλυκά είναι κακό. Το να τρως συνέχεια γλυκά, ναι, είναι κακό με την έννοια του ότι θα χαλάσεις την υγεία σου αν τρως συνέχεια γλυκά και αν τρέφεσαι με γλυκά. Θα ανέβει το ζάχαρο στον οργανισμό σου, θα αποκτήσεις ισούλιον αντίσταση. Θα πάθεις διαβήτη. Μπορεί να πάθεις και διαβήτη, θα αυξηθεί το λίπος στον οργανισμό σου, θα κινδυνεύσει η καρδιά σου. Καλέ, εσύ δεν ήσουν που είπες όσο πιο πολύ λίπος τόσο το καλύτερο. Όσο πιο πολύ λίπος τρώμε. Όχι όσο πιο πολύ λίπος έχουμε στο σώμα μας. Αλλά επειδή αυτό δεν είναι ένα βίντεο για την carnivore διατροφή και ένα βίντεο για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, πάμε να δούμε. Λοιπόν, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν είτε χαμηλή, είτε μέτρια, είτε ψηλή λίπητο. Σε αντίθεση με την όρεξη για φαγητό, η λίπητο δεν είναι απαραίτητη για την επιβίωση ενός ανθρώπου. Αν ένας άνθρωπος δεν έχει καθόλου όρεξη για να φάει, αν δεν έχει καμία εσωτερική δύναμη που να τον σπρώχνει ώστε να φάει, αυτό θα έχει συνέπειες και θα θέσει σε κίνδυνο τη διαβίωση του. Δεν μπορεί να επιβιώσει ένας άνθρωπος αν δεν τρώει. Το ίδιο όμως δεν ισχύει και για το σεξ. Ένας άνθρωπος με χαμηλή λίπητο ή ένας άνθρωπος που παρατηρεί απουσία λίπητο στον εαυτό του και αυτό δεν τον ενοχλεί, δεν θα πάθει απολύτως τίποτα. Οι άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως asexual λένε ότι δεν έχουν καθόλου σεξουαλικές επιθυμίες. Και περίπου 1% του πληθυσμού, του γενικού πληθυσμού, αυτοπροσδιορίζεται ως asexual. Δεν μας αφορά εμάς αυτό το 1% του πληθυσμού, απλώς υπάρχει. Δηλαδή, αν κάποιος μεγαλώνοντας δεν έχει καθόλου σεξουαλικές επιθυμίες, μπορεί να ανήκει σε αυτή την κατηγορία του πληθυσμού και δεν παθαίνει και τίποτα. Σου φαίνεται παράξενο, ε? Όχι. Όχι. Καλά είναι. Λοιπόν. Το σεξ είναι μέσα στη φύση μας και στη ζωή μας. Δεν μιλάμε όμως για το σεξ τόσο εύκολα. Υπάρχουν απαγορεύσεις, ταμπού, κοινωνικά, θρησκευτικά, συντηρητικά, που μας κάνουν να διστάζουμε να μιλήσουμε για κάτι που μας ενδιαφέρει και μας αφορά τόσο πολύ. Καταρχάς, δεν έχουμε σεξουαλική αγωγή και διαπαιδαγώγηση. Φυσικά, ούτε και σεξουαλική εκπαίδευση. Εσείς δεν κάνατε κανένα μάθημα στο σχολείο μέχρι τώρα, ε? Μας έχουν πει κάτι, έχει και στο βιβλίο της βιολογίας κάτι, αλλά δεν θα το κάνουμε προφανώς. Σας έχουν κάνει μάθημα που σας έχουν εξηγήσει κάποια πράγματα. Λοιπόν, ήταν στην έκτη που ήταν αυτό το κεφάλαιο να το κάνουμε και όλοι τάξη ήταν σε φάση όχι, μη, λέγαμε στη δασκάλα μας όχι και εγώ μαζί τους. Λέγαμε όχι και τελικά επειδή την πείσαμε μας είπε όχι. Γιατί λέγατε όχι? Γιατί δεν θέλαμε. Ντρεπόσασταν. Ναι. Στην έκτη. Ναι, έκτη. Το διάβασες αυτό που λέγεται το βιβλίο? Ποιο? Εκείνο. Ναι, το διάβασα λίγο, όλα καλά. Όλα καλά. Οκ, μήπως ντρεπόσασταν να είστε ο ένας μαζί με τον άλλον όταν θα ακούγατε αυτές τις καινούργιες πληροφορίες? Ναι. Εν τω μεταξύ, κάποια κορίτσια νολύπανε τα αγόρια. Το έκαναν πρόβα για να το πουν απ' έξω. Ποιο? Αυτό που ήταν στο βιβλίο. Είπαν ότι τα αγόρια το έκαναν πρώτα. Όχι, όχι, όχι. Τα κορίτσια το έκαναν. Το μάθανε απ' έξω δηλαδή? Ναι. Καλό τους έκανε. Ένα κορίτσι, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Καλό τους έκανε και κακό δεν τους έκανε. Η γνώση είναι δύναμη. Το να μαθαίνουμε είναι κάτι καλό, δεν είναι κακό. Ναι. Εγώ δεν καταλάβαινα λέξη, επειδή δεν ήξερα. Δεν ήξερα τίποτα. Τώρα, αν πας πίσω σε αυτά που είχες διαβάσει τότε με τις γνώσεις που έχει τώρα, γιατί έχουμε, που έχεις τώρα, γιατί έχουμε το μιλήσει. Το πέταξα το βιβλίο της φυσικής. Εντάξει, οπότε δεν μπορούμε να λύσουμε την απορία μας. Είχα την απορία αν τώρα διάβαζες το περσινό βιβλίο μετά που έχουμε κάνει. Θα ήταν πολύ εύκολα, ρε παιδί μου. Θα ήταν πολύ εύκολα.
Ίσως να τα βρίσκεις και πολύ απλά εκεί, ότι ναι. έχω λίγες πληροφορίες. Ναι. Okay. Λίγες πληροφορίες το έχω δει και στη βιολογία, το φετινό σχολικό βιβλίο. Έχει λίγα μέσα, δεν έχει πολλά. Ας πούμε, έχει τα βασικά. Εγώ έχω την γνώμη, το πιστεύω, ότι είναι σημαντικό τα παιδιά να δέχονται σεξουαλική διαπαιδαγωγή από τη σχολική ηλικία. Ναι. Γιατί αν δεν δεχθούν σεξουαλική διαπαιδαγώγηση από ενήλικες που είναι εκπαιδευμένοι ώστε να τους δώσουν τις σωστές πληροφορίες, μπορεί να πάρουν λαθασμένες πληροφορίες από φίλους τους, από το διαδίκτυο και να αποκτήσουν λαθασμένες απόψεις. Και άμα δεν έχει σωστές απόψεις και γνώμες. Ναι, και δεν έχει σωστή γνώση, τότε μπορεί να κινδυνεύεις. Να κινδυνεύεις με ποιο τρόπο? Ένας άνθρωπος που δεν έχει δεχθεί σεξουαλική διαπαιδαγώγηση κινδυνεύει, για παράδειγμα, να ξεκινήσει πολύ νωρίς τη σεξουαλική του ζωή. Ναι. Προτού να είναι ακόμη έτοιμος σωματικά και ψυχικά. Ψυχικά, συναισθηματικά, πνευματικά, κοινωνικά, οικονομικά κλπ. Ή κινδυνεύει να εκτεθεί σε σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα. Ή κινδυνεύει να βρεθεί μπροστά στην δύσκολη πραγματικότητα μιας απρογραμμάτισης εγκυμοσύνης. Ή να έχει τόσο λανθασμένη εικόνα γύρω από το σεξ, που να φοβάται να ξεκινήσει τη σεξουαλική του ζωή. Ή αν την ξεκινήσει, να μην μπορεί να την απολαμβάνει. Οι λανθασμένες γνώμες, οι λανθασμένες απόψεις, τα στερεότυπα, τα ταμπού και οι προκαταλήψεις μπορεί να σου κάνουν τη ζωή σου δύσκολη. Ενώ το σεξ στην πραγματικότητα είναι μια φυσιολογική ανθρώπινη λειτουργία, που όταν γίνεται κάτω από τις κατάλληλες προϋποθέσεις, που θα τις συζητήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις, είναι μια μεγάλη πηγή ευχαρίστησης και χαράς για έναν άνθρωπο, να καταντήσει κάτι δύσκολο, κάτι που να του προκαλεί ενοχές, κάτι που να μην ξέρει να το κάνει ή να μην αφήνει τον εαυτό του να το κάνει και να το απολαύσει. Σίγουρα η λαθασμένη πληροφόρηση δεν βοηθάει κανένα. Σκέψου αν εσύ πήγαινε σε ένα σχολείο στο οποίο σου μάθαινα λαθασμένα τη γραμματική και την ορθογραφία και τη στίξη. Και σου λέγαν ότι δεν έχουμε τους αριθμούς που έχουμε και έχουμε άλλους αριθμούς. Πώς θα συνεννοήσουν με τους γύρω σου? Άμα πήγαινα, νομίζω, σχολείο στο εξωτερικό θα το έκανα αυτό. Γιατί έχω ακούσει, τώρα θα πω κάτι άσχετο, αλλά έχω ακούσει ότι ο αριθμός 4 στα ιαπωνικά, που τυχαίνει να είναι και η αγαπημένη μου γλώσσα και χώρα, να σημαίνει θάνατος. Wow, στα το 4 ιαπωνικά. Το πεις. Και έχει γίνει απαγορευμένος αριθμός γενικά να το λες στα αγγλικά. Το 4, άμα το πεις αυτό στα ιαπωνικά, άμα το πεις στην Ιαπωνία, σημαίνει θάνατος, ας πούμε. Mm-hmm. Και είναι απαγορευμένη, σαν κατάρα. Α, δεν το ξέρω αυτό. Εγώ το έμαθα... Πού το έμαθα? Ξέρω, κάπου σήμερα το είδα. Okay. Άρα, αν οι άνθρωποι που ζουν σε μια κοινωνία έχουν διαφορετικές γνώσεις ο καθένας για το ίδιο αντικείμενο, κάποιοι έχουν σωστές γνώσεις και κάποιοι λαθασμένες, δεν θα μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να τα καταφέρουν να βγάλουν ένα καλό αποτέλεσμα. Ναι. Λοιπόν... Εγώ έχω την εντύπωση ότι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση επιβάλλεται να είναι στην εκπαίδευση και να διδάσκεται από ειδικά εκπαιδευμένους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι να έχουν γνώσεις τόσο για το βιολογικό κομμάτι της σεξουαλικής διαπαιδαγωγής, το ιατρικό, αλλά και το ψυχολογικό και το κοινωνικό κομμάτι. Λοιπόν, το σεξ μας αφορά όλους και δικαιόμαστε όλοι να γνωρίζουμε από το σεξ. Και όπως έχω πει και στην αρχή, περισσότεροι από εμάς προήλθαμε από μια σεξουαλική πράξη. Τώρα υπάρχουν και παιδιά που γίνονται με εξωσωματική γονιμοποίηση. Το ξέρω αυτό, ναι. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε προέλθει από μια σεξουαλική πράξη. Λοιπόν, σε αυτό το κεφάλαιο θα επιχειρήσω δύο πράγματα, λέω στο βιβλίο. Πρώτο, θα κάνω μια προσαρμογή της κλασικής ομιλίας σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης που έδινα για χρόνια σε εφήβους μετά από κάλεσμα των συνδέσμων γονέων του σχολείου τους. Η ομιλία αυτή ακούστηκε σε κάποια γυμνάσια και λύκεια στην Κύπρο από το 2000 μέχρι σήμερα. Εδώ και 24 χρόνια έχω κάνει πολλές ομιλίες σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε εφήβους. Με καλούσαν οι δάσκαλοι τους, οι εκπαιδευτικοί τους ή με καλούσαν οι σύνδεσμοι γονέων και έκανα αυτό στις ομιλίες.
και μετά θα απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις. Λοιπόν, ως ψυχολόγος θα το κάνω αυτό και θα προσεγγίσω το θέμα κυρίως από την ψυχολογική σκοπιά. Επειδή όμως δεν είμαι ουρολόγος, βιολόγος ή γιατρός, αναπόφευκτα θα δώσω κάποιες πολύ βασικές πληροφορίες για θέματα βιολογίας, αλλά η προσέγγιση ενός ψυχολόγου γύρω από τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ή σεξουαλική εκπαίδευση είναι ψυχοσυναισθηματική. Θα μιλήσουμε κυρίως για το ψυχοσυναισθηματικό κομμάτι και τα ζητήματα ψυχικής και σωματικής λειτουργικότητας γύρω από το σεξ. Εδώ είναι σημαντικό να το πω για τους μεγάλους περισσότερο, ότι δεν υπάρχει ξεχωριστή επιστήμη που να ονομάζεται σεξολογία. Η σεξολογία είναι η διεπιστημονική μελέτη της ανθρώπινης σεξουαλικότητας και με αυτήν ασχολούνται γιατροί όπως ουρολόγοι, γυναικολόγοι, ψυχολόγοι και ψυχίατροι. Δεν αποτελεί ξεχωριστή ιατρική ειδικότητα η σεξολογία. Κάποιοι ψυχολόγοι επιμορφώνονται και παρακολουθούν μεταπτυχιακά προγράμματα με θέμα τη σεξουαλική υγεία και τη θεραπεία σεξουαλικών δυσλειτουργιών, το ίδιο και κάποιοι γιατροί. Δεν υπάρχει όμως σπουδή σεξολόγου, να πας να σπουδάσεις και να γίνεις σεξολόγος. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει, για τον λόγο που εξήγησα, ότι είναι διεπιστημονικό πεδίο η μελέτη της σεξολογίας. Δηλαδή πρέπει πρώτα να ξεκινάς από ένα χώρο που να είσαι γιατρός, να είσαι βιολόγος, να είσαι ψυχίατρος, να είσαι ψυχολόγος. Να έχεις μια επιστημονική βάση και μετά να μελετήσεις για το θέμα του σεξ με βάση το πεδίο σου. Κάποιοι μπορεί να λένε ότι είναι σεξολόγοι, είναι λαθασμένη αυτή η έκφραση «αυτός είναι σεξολόγος». Όχι, αυτός είναι ψυχίατρος που έχει κάποιες γνώσεις, κάποια εξειδίκευση, ασχολείται λίγο περισσότερο με τα θέματα του σεξ ή κάποιος ψυχολόγος που έχει κάποια εξειδίκευση. Λοιπόν, το σεξ είναι μια ανθρώπινη λειτουργία, όπως είναι η αναπνοή, η πέψη, ο ύπνος. Η πέψη, ξέρεις τι είναι, η λειτουργία του σώματος. Ναι. Πρόκειται για μια λειτουργία η οποία είναι προαιρετική. Δεν είναι υποχρεωτική, όπως είναι η λειτουργία της αναπνοής. Ας σταματήσουμε να αναπνέουμε, πεθαίνουμε. Αν δεν κάνουμε σεξ, δεν θα πεθάνουμε. Μια χαρά ζούμε χωρίς σεξ. Δηλαδή, είναι σαν να μας λέει το σώμα μας, ας πούμε, δεν αναπνέεις, θα πεθάνεις υποχρεωτικά. Είτε το θέλεις είτε όχι. Ναι ρε, γιατί μέσα από την αναπνοή παίρνει οξυγόνο το σώμα για να κάνει τις λειτουργίες που να μπορεί να υπάρξει. Οι φυσικές λειτουργίες του οργανισμού είναι γραμμένες στα γονίδια μας. Το σεξ είναι μία από αυτές. Άρα έχουμε έρθει προγραμματισμένοι για να έχουμε σεξουαλική επιθυμία και για να κάνουμε σεξ. Είναι γραμμένες μέσα στα γονίδια μας οι φυσιολογικές λειτουργίες. Λοιπόν, κάθε παιδί που γεννιέται έχει βιολογικό φύλο, είτε αρσενικό είτε θηλυκό. Το βιολογικό φύλο καθορίζεται από το χρωμόσωμα X ή το χρωμόσωμα Χ. Τα παιδιά που έχουν γυναικείο βιολογικό φύλο έχουν δύο Χ, XX, XX. Και τα παιδιά που έχουν ανδρικό βιολογικό φύλο έχουν Χ και Y χρωμόσωμα, δηλαδή XY. Όταν συνυπάρχει το χρωμόσωμα Y ή Y με το X, έχουμε αρσενικό βιολογικό φύλο. Όταν δεν υπάρχει το χρωμόσωμα Y και έχουμε τα δύο Χ, τότε έχουμε γυναικείο βιολογικό φύλο. Μιλάμε για τα βιολογικά φύλα τώρα, που κάθε άνθρωπος που γεννιέται έχει είτε ένα ανδρικό βιολογικό φύλο, είτε ένα γυναικείο βιολογικό φύλο. Γεννιέται δηλαδή αγόρι ή κορίτσι. Ένα αγόρι, ένα παιδί με αρσενικό βιολογικό φύλο, έχει διακριτά εξωτερικά ανδρικά γεννητικά όργανα. Πέος και όρχης. Ένα κορίτσι, ένα παιδί με θηλυκό βιολογικό φύλο, έχει λιγότερο διακριτά γυναικεία γεννητικά όργανα. Τα θηλυκά γεννητικά όργανα βρίσκονται καλυμμένα μέσα στο σώμα, στην πιελική κοιλότητα. Είναι οι οθήκες, οι σάλπιγγες, η μήτρα, ο κόλπος και η κλιτορίδα. Η κλιτορίδα είναι το ομόλογο του ανδρικού πέους της γυναίκης. Οι οθήκες είναι το ομόλογο των ανδρικών όρχεων. Τα ίδια βλαστοκύτταρα που σε ένα αγόρι σχηματίζουν τους όρχες, σε ένα κορίτσι σχηματίζουν τις οθήκες. Τα ίδια βλαστοκύτταρα που σε ένα αγόρι σχηματίζουν το πέος, σε ένα κορίτσι σχηματίζουν την κλιτορίδα. Και αυτό είναι μια ζωγραφιά
η οποία δείχνει, από τη μια πλευρά δείχνει τα ανδρικά γεννητικά όργανα και από την άλλη δείχνει τα γυναικεία, τα οποία έχουν περισσότερο ομοιότητες παρά διαφορές. Γελάει αυτή. Μπορεί να φαίνεται στο σώμα ότι είναι αυτό είναι τα ανδρικά γεννητικά όργανα και αυτή είναι τα γυναικεία. Μπορεί στο σώμα εξωτερικά να φαίνονται τεράστιες οι διαφορές, όμως είναι ομόλογα τα όργανα. Και αυτό γιατί από ένα κύτταρο, τον αρχικό ζυγότη, το γονιμοποιημένο άριο, προκύπτει ολόκληρος ο άνθρωπος. Και είναι τα χρωμοσώματα φύλου που κανονίζουν αν θα αναπτυχθεί ένα έμβριο σε αγόρι ή σε κορίτσι. Όταν ένα παιδί γεννιέται, το σεξουαλικό του σύστημα είναι ακόμα υπό ανάπτυξη, όπως επίσης και όλος ο υπόλοιπος οργανισμός του. Εντάξει, όπως ένα παιδί δεν θα γεννηθεί 1 μέτρο και 70 εκατοστά, θα γεννηθεί, ξέρω εγώ, 45, 50, 55 εκατοστά. Ένα βρέφος είναι κοντό, είναι μικρό, δεν έχει το ύψος που έχει ένας ενήλικας. Έτσι το ίδιο και το σεξουαλικό σύστημα ενός παιδιού. Φαντάσου. Φαντάσου γιατί γεννιούνταν τεράστιοι άνθρωποι. Το ξύπνημα του σεξουαλικού συστήματος παρατηρείται στην εφηβεία. Τα παιδιά συνήθως δεν έχουν σεξουαλικές επιθυμίες, συνήθως. Ήδη ιδιαίτερο σεξουαλικό ενδιαφέρον. Πρέπει να μπει στην εφηβεία για να αρχίσει. Μπορεί να μην το λένε πουθενά. Ναι, έχουν και τα παιδιά, αλλά όταν λέω τα παιδιά εννοώ μέχρι 12 ετών. Ναι. Μπορεί στην ηλικία των 5, 6, 7, 8, 9 ετών να έχει. Μπορεί να έχουν μια περιέργεια, ας πούμε, τα μικρά. Ναι, ναι. Τα από 5 ετών και πάνω, ας πούμε. Ναι. Έχουν περιέργεια. Και υπάρχουν και παιδικά βιβλία γι' αυτό που το λένε. Ναι, έχουν περιέργεια, ναι. Απλώς η ανάπτυξη του σεξουαλικού συστήματος συμβαίνει στην εφηβεία και θα σου εξηγήσω τώρα τι. Δεν είναι κακό αν ένα παιδί που δεν βρίσκεται ακόμη στην εφηβεία έχει σεξουαλικές περιέργειες. Καθόλου κακό δεν είναι. Είπαμε, η σεξουαλική λειτουργία είναι μια φυσική λειτουργία του οργανισμού και είναι κάτι το πολύ, πολύ απλό, πολύ φυσικό. Δεν είναι κακό να ασχολούμαστε με αυτό. Το παράξενο είναι να το δαιμονοποιούμε και να θεωρούμε ότι είναι κάτι. Είναι ντροπή να μιλάς για το σεξ. Δεν πρέπει να μιλάς για το σεξ. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι αφύσικο. Το φυσικό. Τώρα, τις τελευταίες δεκαετίες και αιώνες, μην πω και λιγότερο, έχει απαγορευτεί, ας πούμε. Ποιο? Έχει να μιλάς για το σεξ. Έχει γίνει τέτοιο. Απαγόρευση. Σαν μια απαγόρευση, δηλαδή όταν λες αυτή τη λέξη ή λες κάτι σχετικό με αυτό, ή σου λένε ντροπή, ή σου λένε μην το ξαναπείς, ή σε κοιτάζουν παράξενα, ή ντροπιάζονται, ή κρύβονται. Δηλαδή ντροπιάζονται, νιώθουν ντροπή, ας πούμε, σαν να νιώθουν ότι είναι, δεν είναι φυσιολογικό. Ναι. Σαν να νιώθουν ότι είναι αφύσικο. Ξέρεις ποιος έχει παίξει ρόλο στο να συμβεί αυτό? Η θρησκεία έχει παίξει ρόλο. Η κοινωνία, η συντηρητική κοινωνία και η πατριαρχία. Ναι. Ξέρεις με ποιο τρόπο έχει παίξει ρόλο η πατριαρχία? Οι πρωτόγονες κοινωνίες ήταν μητριαρχικές. Ήταν οι γυναίκες αρχηγοί. Στην προϊστορία είχαμε πρωτόγονες κοινωνίες. Μιλάμε τώρα πριν πάρα πολλά χρόνια. Οι πρωτόγονες κοινωνίες ήταν απολύτως φυσικές. Δηλαδή λειτουργούσε η ανθρώπινη φύση χωρίς την παρεμβολή του τι θα πει ο κόσμος. Σε κάποια φάση η κοινωνία μετεξελίχθηκε και από μητριαρχική έγινε πατριαρχική, έγιναν οι άνδρες αρχηγοί. Όταν έγινε αυτή η αλλαγή, οι άνδρες για να μπορέσουν να υποτάξουν τις γυναίκες έπρεπε να τους αφαιρέσουν τη δύναμη τους. Υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία δύναμη στον άνθρωπο. Νομίζω τα ξέρω. Πες. Είναι το χρήμα, ένα. Το άλλο είναι το σεξ. Η εξουσία. Και η εξουσία και το σεξ. Ναι. Οπότε οι άνδρες όταν ανέλαβαν την κοινωνία από τις γυναίκες, όταν έγιναν αυτοί οι αρχηγοί, έπρεπε να αφαιρέσουν από τις γυναίκες την πρόσβαση σε αυτές τις τρεις πηγές δύναμης. Στην εξουσία, στα χρήματα και στο σεξ. Έτσι απαγορευόταν πλέον οι γυναίκες να είναι ιέριες ή ιερείς. Έπρεπε στην κορυφή της κοινωνικής ομάδας να είναι άνδρες. Οι γυναίκες δεν έπρεπε να αμείβονται για την εργασία τους.
δούλευαν στο σπίτι, εργάζονταν, αλλά δεν τους έδιναν χρήματα, οι άντρες διαχειρίζονταν τα χρήματα και επίσης η πατριαρχική κοινωνία έφερε ντροπή στις γυναίκες γύρω από το σεξ, έφτιαξε το ταμπού της Παρθενίας, ότι μια γυναίκα έχει αξία μόνο αν είναι παρθένα, δηλαδή αν δεν έχει κάνει σεξ. Καταλαβες. Mm. Οπότε όλη αυτή η κοινωνική εξέλιξη και η αλλαγή της κοινωνίας και το πατριαρχικό μοντέλο δίνει στη γυναίκα ντροπή γύρω από το σεξ και στους άνδρες καμάρι γύρω από το σεξ. Και αυτό παρατηρείται και σε πολλές οικογένειες. Εσύ δεν το έχεις παρατηρήσει στη δική μας οικογένεια, γιατί δεν είμαστε μια οικογένεια που ευνοεί τις διακρίσεις των φύλων. Υπάρχουν όμως οικογένειες... Δηλαδή... Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες λένε το καλό κορίτσι δεν πρέπει να μιλάει για το σεξ, δεν πρέπει να ασχολείται με το σεξ, δεν πρέπει να ξέρει για το σεξ, δεν πρέπει να κάνει σεξ πρωτού παντρευτεί, ενώ ο γιος είναι μάγκας, είναι πολύ σπουδαίος. Όσο πιο νωρίς κάνει σεξ και όσο με όσες πιο πολλές γυναίκες και να έχει σχέσεις, είναι καλός. Και επίσης ευρύτερα και η κοινωνία το έχει. Δεν θεωρώ ότι έχουμε όλοι πατριαρχικό τρόπο σκέψης και είμαστε όλοι επηρεασμένοι από αυτό το μοτίβο. Όμως υπάρχει μια εντύπωση ότι αν ένας άντρας έχει πολλές ερωτικές συντρόφους, αυτό τον κάνει μάγκα. Ενώ αν μια γυναίκα έχει πολλούς ερωτικούς συντρόφους, αυτό την κάνει μπιπ. Αυτές είναι οι διακρίσεις σε σχέση με το φύλο. Ναι, αυτό κατηγορούσαν και την Taylor Swift γι' αυτό. Ναι, είδες. Είδες που, είδες που έχεις και... και μια αναφορά για να το καταλάβεις. Όμως στην πραγματικότητα, το να έχει κάποιος πολλούς ερωτικούς συντρόφους ή λίγους ερωτικούς συντρόφους είναι κάτι που πρέπει να το δούμε σε σχέση με τον ίδιο τον άνθρωπο, τι ακριβώς συμβαίνει στη ζωή. Ναι, αλλά έχει σημασία πόσες σχέσεις κάνουμε. Τι είδους σημασία έχει? Έχει σημασία, ας πούμε, με την έννοια το είναι κακό, είναι κακό ή καλό. Εμένα η γνώμη μου ως ψυχολόγου και ως μητέρας είναι ότι οι σχέσεις ενός ανθρώπου είναι ο αριθμός των σχέσεων ενός ανθρώπου έχει να κάνει με τη δική του προσωπική ζωή. Έρχονται έτσι τα πράγματα στη ζωή κάποιων ανθρώπων, δεν κάνουν πολλές σχέσεις. Έρχονται σε άλλων ανθρώπων τη ζωή έτσι τα πράγματα ώστε να κάνουν περισσότερες σχέσεις. Ο αριθμός των σχέσεων, των ερωτικών σχέσεων που έχει ένας άνθρωπος δεν καθορίζει την ποιότητά του. Αυτό που καθορίζει την ηθική ποιότητα ενός ανθρώπου, το πόσο καλός άνθρωπος είναι ή όχι, είναι πώς διαχειρίζεται τις σχέσεις του. Δηλαδή, αν σε κάθε σχέση που έχει είναι εντάξει. Γιατί μπορεί ένας άνθρωπος να έχει κάνει μια σχέση μόνο στη ζωή του, άνδρας ή γυναίκα, δεν έχει σημασία, και μέσα σε αυτή τη σχέση να έχει δημιουργήσει προβλήματα, να έχει κακοποιήσει τον ή τη σύντροφό του, να έχει φερθεί άσχημα, να κάνει bullying στον άλλο μέσα σε μια σχέση. Και να πει, μα εγώ είμαι πολύ σπουδαίος. Έχω πάει μόνο με έναν άνθρωπο, έχω σχέση μόνο με έναν άνθρωπο, αλλά σε εκείνον τον άνθρωπο να φέρεται άσχημα. Κάποιος άλλος μπορεί να τύχει να έχει περισσότερες σχέσεις, αλλά μέσα σε αυτές τις σχέσεις να συμπεριφέρεται με αγάπη και καλοσύνη. Αλλά απλώς οι άλλοι να τον απορρίπτουν. Μπορεί οι άλλοι να τον απορρίπτουν. Οι άλλοι να είναι άσχημοι. Να μην έχουν καλή συμπεριφορά. Ναι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος παραμένει σε μια προβληματική σχέση και δεν φεύγει, προκειμένου να μην πουν «Α, αυτός χώρισε και κάνει άλλη σχέση και μετά ξαναχώρισε και κάνει άλλη σχέση», στην ουσία δεν επιδιώκουν να είναι καλά στη ζωή τους, αλλά επιδιώκουν να φαίνονται καλοί στην κοινωνία. Επίσης, δεν σημαίνει ότι αν κάποιος έκανε μόνο μία σχέση, ακόμη δεν έχει κάνει σχέση, ότι πρέπει να νιώθει άσχημα. Νομίζω το πόσες σχέσεις έχει ένας άνθρωπος είναι κάτι το οποίο δεν αφορά τους άλλους. Και δεν θα έπρεπε να τους αφορά. Δεν είναι. Γιατί εγώ να ασχολούμαι τώρα πόσες σχέσεις έχει ο άλλος, ή αν είχε σχέση με πόσους ανθρώπους έχει βρει. Ή αν θέλει και ο άλλος, μπορεί να μην το πει πόσες σχέσεις έκανε, ή μπορεί να μην. Μπορεί να πει, ξέρω εγώ, ότι έχει σχέση, αλλά δεν χρειάζεται να πει πόσες έχει κάνει. Γενικώς θεωρώ ότι δεν είναι ευγενικό, δεν είναι ανθρωπιστικό, δεν είναι ορθό να κατηγοριοποιούμε τους ανθρώπους με βάση την ερωτική του ζωή. Η ερωτική ζωή του καθενός είναι κάτι προσωπικό, είναι κάτι που αν τον προβληματίζει θα το συζητήσει με τον την ψυχολόγο του για να το βελτιώσει, αλλά δεν είναι κάτι που αφορά τους άλλους. Ναι. Και είναι πολύ υποκριτική η κοινωνία. Γιατί μπορεί, για παράδειγμα, μια γυναίκα η οποία έχει παντρευτεί έναν άντρα και του φέρεται μίσανδρα όλη της τη ζωή και δεν το χωρίζει
γιατί θεωρεί ότι είναι ντροπή να χωρίσει μια γυναίκα, να κατηγορεί μια άλλη γυναίκα, η οποία χώρισε και μεγαλώνει μόνη της τα παιδιά της, παίρνει τη ζωή της στα χέρια της και μπορεί να φτιάξει και μια ερωτική σχέση, να την κατηγορήσει ότι είναι ανήθικη γυναίκα, ενώ στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο ανήθικο να παραμένει σε ένα γάμο χωρίς να αγαπά κάποιον. Νομίζω υπάρχει ουσιαστική ηθική και κοινωνική ηθική. Ουσιαστική ηθική είναι τι είναι στην πραγματικότητα καλό και τι κάνουμε επειδή έχουμε αγνά κίνητρα και κίνητρα αγάπης, και η κοινωνική ηθική είναι τι κάνουμε για να αρέσουμε στον κόσμο. Μέσα μας όλοι έχουμε γνώση, αυτό που λέμε gut instinct, του τι είναι καλοσύνη και τι είναι κακία, του τι είναι αγάπη και τι είναι, δεν είναι αγάπη. Οπότε θεωρώ ότι η ηθική του κάθε ανθρώπου είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να ξεκινάει από το χώρο της αγάπης προς τον εαυτό του και τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή να κρίνουμε με βάση το τι είναι αγαπητικό να κάνω παρά το τι είναι κοινωνικώς αποδεκτό να κάνω. Λοιπόν, είπαμε και προηγουμένως ότι στην εφηβεία αναπτύσσεται το σεξουαλικό σύστημα των παιδιών. Ξυπνάει δηλαδή. Λόγω ορμονικών αλλαγών. Και η εφηβεία ξεκινάει γύρω στα 12. Για κάποιους μπορεί να ξεκινάει στα 11, στα 10. Να ξεκινήσει στα 11. Ναι. Όταν έκλεισα τα 11 και μπήκα στα 12, κάπου εκεί. Είναι ένα πολύ συνηθισμένο χρονικό σημείο στο οποίο ξεκινάει η εφηβεία για πολλά κορίτσια και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Μπορεί όμως και λίγο πιο νωρίς και λίγο πιο μετά, δεν είναι πρόβλημα πότε θα ξεκινήσει. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό ανάπτυξης. Οπότε αν κάποιος μπει στην εφηβεία πιο μετά, δεν σημαίνει και κάτι. Αν μπει πιο νωρίς, πάλι δεν σημαίνει και κάτι. Είναι το ίδιο με το ύψος. Κάποιοι ψηλώνουν πιο γρήγορα, κάποιοι πιο μετά. Κάποιοι ναι. ψηλώνουν περισσότερο, κάποιοι λιγότερο. Λοιπόν, πώς παρατηρείται η εξέλιξη, η ανάπτυξη του σεξουαλικού συστήματος στα αγόρια και στα κορίτσια? Τα γεννητικά όργανα τόσο των αγοριών όσο και των κοριτσιών αναπτύσσονται, μεγαλώνουν σε μέγεθος. Όπως μεγαλώνει και το υπόλοιπο σώμα. Στην αρχή της εφηβείας υπάρχει μια ανάπτυξη. Παρουσιάζονται επίσης και τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου. Ξέρεις τι είναι αυτά? Είναι τα χαρακτηριστικά που διαφέρουν ανάμεσα στα φύλα, αλλά δεν αφορούν το αναπαραγωγικό σύστημα. Στα αγόρια ποια είναι τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου? Ο σκελετός αναπτύσσεται και οι ώμοι διευρύνονται. Τα αγόρια αρχίζουν και αποκτούν πιο φαρδιούς ώμους. Μπορεί ακόμη στην τάξη σου να μην έχει αγόρια που να μπήκα στην εφηβεία και να απέχτησαν. Έχει. Έχει, okay. Έχει πολλά κιόλα. Ωραία. Η χρειά της φωνής αλλάζει, γίνεται πιο βαθιά και πιο βραχνή. Έχουμε και ένα αγόρι. Έχει. Είναι βαθιά στην εφηβεία αυτός, εντάξει. Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Λοιπόν, άρα είπαμε, αναπτύσσεται ο σκελετός και οι ώμοι διευρύνονται. Η χρειά της φωνής αλλάζει, γίνεται πιο βαθιά και πιο βραχνή. Και το τρίτο, εμφανίζεται τριχοφυΐα στο πρόσωπο, τις μασχάλες, το στήθος, την κοιλιά, τα χέρια και στα πόδια. Βγάζουν τρίχες. Το επόμενο χαρακτηριστικό είναι να αρχίζει να παράγεται υδρότας που μυρίζει έτσι χαρακτηριστικά. Αρχίζει και μυρίζει ο υδρότας των αγοριών όταν μπω στην εφηβεία. Και μένα μυρίζει. Και τον κοριτσιό μυρίζει, παιδί μου. Ναι. Λοιπόν. Τι εννοείς, γιατί λέει, τέλος πάντων, άστε, μίλα. Ο υδρότας ενός παιδιού δεν μυρίζει το ίδιο με τον υδρότα ενός εφήβου, γιατί στον υδρότα ενός παιδιού δεν υπάρχουν οι ίδιες ορμόνες που υπάρχουν στον υδρότα ενός εφήβου. Γι' αυτό μυρίζει πιο έντονο ο υδρότας του εφήβου και του ενήλικα από τον υδρότα του παιδιού. Και το επόμενο δευτερογενές χαρακτηριστικό του φύλου στα αγόρια είναι ότι παρατηρείται απόθεση λίπους στο πρόσωπο. Χοντραίνει το πρόσωπο των αγοριών. Παρατηρείται απόθεση λίπους στο πρόσωπο. Στα κορίτσια αυξάνεται το στήθος, μεγαλώνουν οι μαστοί. Αυτό είναι ένα δευτερογενός χαρακτηριστικό του φύλου, ότι μεγαλώνει το στήθος της κοπέλας και αποκτάει στήθος. Ενώ όταν τα παιδιά είναι και στη πρώτη σχολική ηλικία και δεν είναι έφηβοι, ούτε τα αγόρια έχουν μεγάλο στήθος, ούτε τα κορίτσια έχουν μεγάλο στήθος. Στην εφηβεία τα κορίτσια αρχίζουν να αποκτούν μεγάλο στήθος. Αυτό είναι ένα δευτερογενές χαρακτηριστικό του φύλου, του γυναικείου φύλου. Τα αγόρια δεν θα αποκτήσουν στήθος όπως έχουν τα κορίτσια. Επίσης έχουν τριχοφυΐα τα κορίτσια, στις μασχάλες και ανάμεσα στα πόδια. Αλλά μπορεί και στα πόδια και στα χέρια, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο που έχουν τα αγόρια. Τα αγόρια έχουν
Μπορεί να βγάλουν τριχοφία στις πλάτες, στο στήθος, στις πλάτες, στα χέρια, στα πόδια και στα γεννητικά όργανα. Τα κορίτσια έχουν κυρίως τριχοφία στις μασχάλες, ανάμεσα στα πόδια και μπορεί και στα πόδια τους και στα χέρια τους, αλλά όχι τόσο έντονη όσο των αγοριών, και σίγουρα τα κορίτσια δεν βγάζουν τρίχες στο πρόσωπο. Μπορεί κάποια κορίτσια να βγάλουν τρίχες στο μπορεί πρόσωπο. Μπορεί να βγάλουν εδώ πέρα, ανάμεσα στη μύτη και στα χείλια. Εντάξει. Αυτές είναι τριχούλες τις οποίες θα πάρει η μαμά την κόρη της, ξέρω εγώ, μπαμπά, θα πάρει το παιδί του όταν μεγαλώσει αρκετά, σε έναν δερματολόγο να τις αφαιρέσει. Δεν είναι. Ή μπορεί να υπάρχει μια ελαφριά τριχοφυΐα στο πρόσωπο σε κορίτσια όταν υπάρχουν ερμονικές δυσκολίες. Αυτές όμως δεν είναι ο κανόνας. Ο κανόνας είναι ότι τα αγόρια μπορεί να βγάλουν τριχές στο πρόσωπο και τα κορίτσια βγάλουν θα είναι λίγες. Ναι, και εγώ είχα λίγες εδώ. Τις οποίες τις αφαίρεσα, γι' αυτό δεν έχω. Όχι επειδή μου καμιά μάγκησα και δεν είχα. Λοιπόν, η σιλουέτα του σώματος στα κορίτσια μεταμορφώνεται. Το κορίτσι αποκτά καμπύλες. Αυξάνεται ο λιπόδης ιστός στο στήθος, στους γοφούς, τους μυρούς και τους γλουτούς. Δηλαδή, μεγαλώνει το στήθος, η περιφέρεια και οι γάμπες των κοριτσιών. Γίνεται το σώμα τους γυναικείο. Ενώ στα παιδιά της παιδικής ηλικίας, όταν τα παιδιά βρίσκονται στην παιδική ηλικία, το σώμα, η κατατομή είναι ίσιο. Είναι ναι. Αποκτά καμπύλες στα κορίτσια. Είπαμε τα αγόρια ψηλώνουν και πλαταίνουν οι ώμοι, τα κορίτσια αποκτούν στήθος, αποκτούν περιφέρεια, αποκτούν πιο χοντρές γάμπες, πιο γεμάτες γάμπες και φαίνεται πιο γυναικείο το σώμα τους. Όταν ένα παιδί μπει στην εφηβεία, τότε θα αρχίσει να κάνει δοκιμές λειτουργίας και το σεξουαλικό σύστημα. Στα αγόρια θα αρχίσουν οι πρώτες ακούσιες εξπερματήσεις και στα κορίτσια η έμμηνος ρύση. Η έμμηνος ρύση είναι περίοδος. Ναι, το ξέρω. Οι πρώτες ακούσιες εξπερματήσεις είναι κάποιες φορές που όταν κοιμάται ένα αγόρι μπορεί να ξυπνήσει το πρωί και να είναι λυρωμένα τα συντόνια του, γιατί κάνει μια δοκιμή λειτουργία στο σεξουαλικό του σύστημα ενώ κοιμάται. Κάνει ένα check ότι όλα λειτουργούν και ότι όλα είναι καλά. Αυτό, δηλαδή το να έρθει περίοδο στα κορίτσια και να έχουν τα αγόρια τις πρώτες εξπερματήσεις που γίνονται ακούσια και συνήθως είναι ονειρόξεις, γίνονται κατά τη διάρκεια του ύπνου, συμβαίνει στη διάρκεια της εφηβείας. Τι είναι ονείροξη? Ονείροξη είναι να έχεις οργασμό κατά τη διάρκεια του ύπνου, συνήθως ενώ βλέπεις ένα ερωτικό όνειρο. Μπορεί να συμβεί τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες η ονείροξη. Αναφέρεται να συμβαίνει πιο συχνά σε αγόρια στην εφηβεία παρά σε κορίτσια, παρατηρείται όμως και στα δύο φύλλα σύμφωνα με τις μελέτες. Οπότε αν ένα αγόρι που βρίσκεται στην εφηβεία ξυπνήσει ένα πρωί και δει τα συντόνια του λερωμένα με έτσι μια παράξενη κολλώδη άχρωμη ουσία, καλά κάνει να το συζητήσει με τον μπαμπά του, με τη μαμά του, να αλλάξουν τα συντόνια, να κάνει μπάνιο και δεν είναι τίποτα. Σημαίνει έχει αρχίσει το σώμα του να κάνει, πώς το λένε, test drive από μόνο του. Η εφηβεία αρχίζει στα κορίτσια από την ηλικία 8 έως 14 ετών, στα αγόρια από την ηλικία των 9 έως 15 ετών. Συνήθως θεωρούμε ηλικιακό ορόσημο την ηλικία των 12 ετών για την αρχή της εφηβείας, όπως είπαμε και προηγούμενος, όμως μπορεί να υπάρχουν ατομικές διαφορές σε κάθε παιδί. Η έναρξη της εφηβείας έχει να κάνει με ορμονικές αλλαγές στο σώμα, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν και τα γεννητικά όργανα και την εμφάνιση των δευτερογενών χαρακτηριστικών του φύλου. Φύρθηκε τούτη, ξέρω τι έχει σκεφτεί, γελάει από μόνη της. Η έναρξη της εφηβείας έχει να κάνει με ορμονικές αλλαγές στο σώμα, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν και τα γεννητικά όργανα και την εμφάνιση των δευτερογενών χαρακτηριστικών του φύλου, αλλά και την έναρξη της σεξουαλικής λειτουργικότητας. Αλλάζουν ορμόνες στο σώμα μας, είπαμε. Πες. Τι αστείο, αλλάζουν οι ορμόνες στο σώμα μας. Τι αστείο. Παράγει ορμόνες ο εγκέφαλος μας. Τι αστείο. Παράγει ορμόνες στο κορμί μας. Και αυτές οι ορμόνες αλλάζουν το σώμα μας. Wow. Καλή. Τελειώνουμε σε λίγο. Όχι, εντάξει. Τελειώνουμε που δεν έχουμε ώρα. Είπαμε θα δε... Μια χαρά, είμαι ζωή. Όλα καλά. Όλα καλά. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε... Κάνεις story που το ξέρεις. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε πως η σεξουαλική λειτουργία ελέγχεται από μια πρωτόγονη ορμή, τη λίμπιτο, την που λέγαμε προηγουμένως. Στην αρχή, ναι, προηγουμένως. Το σώμα μας είναι πρωτόγονο στην κατασκευή
και οι διάφορες λειτουργίες είναι προγραμματισμένες από τα γονίδια μας με βάση τον πρωτόγονο άνθρωπο. Παρόλο που στη σύγχρονη εποχή ο τρόπος ζωής και ο τρόπος σκέψης μας είναι πολύ διαφορετικός από ό,τι των πρωτόγονων ανθρώπων, η λίπιντο ως εσωτερική αρχαίγονη δύναμη μας πρόχνει να έρθουμε σε σεξουαλική επαφή με τον ίδιο τρόπο που το αίσθημα της πείνας μας πρόχνει στην αναζήτηση τροφής. Οι έφηβοι βρίσκονται έκπληκτοι και μπορεί να γελάνε κιόλας. Εκπλήσονται αλλά και γελάνε. Όχι, εγώ γελάω επειδή μ' αρέσει. Σ' αρέσει, ναι. Όχι, μ' αρέσει να γελάω. Είναι όλα καλά. Οι έφηβοι βρίσκονται έκπληκτοι τόσο μπροστά στις ξεκάθαρες σωματικές αλλαγές, όσο και στα πρωτόγνωρα συναισθήματα που βιώνουν όταν οι σεξουαλικές τους ορμές ξυπνούν και κάνουν την εμφάνιση τους. Δεν αλλάζει μόνο το σώμα μας, αλλάζει και το πώς νιώθουμε. Οι ορμόνες αλλάζουν και πώς μοιάζει το σώμα μας εξωτερικά, μας προκαλούν την περίοδο, μας προκαλούν τις ονειρώξεις, αλλά αλλάζουν και το πώς νιώθουμε. Γι' αυτό το λόγο είναι απαραίτητο τα παιδιά να γνωρίζουν για τη σεξουαλική τους λειτουργία και τις αλλαγές που θα παρατηρήσουν στο σώμα τους προτού αυτές συμβούν. Για να μην βρεθούν προεκπλήξεων και να γνωρίζουν πως οι αλλαγές αυτές είναι φυσιολογικές και αναμενόμενες και να μην τις συνδέσουμε με οτιδήποτε αρνητικό όπως είναι οι ενοχές. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, που το κάνει πολύ καλά η κοινωνία. Καταντά τα παιδιά να νιώθουν ενοχές για κάτι τόσο φυσιολογικό όπως το σεξ. Γιατί οι ενοχές και οι όποιες κοινωνικές απαγορεύσεις μπορεί να επηρεάσουν πολύ αρνητικά τη φυσιολογική σεξουαλική λειτουργία ενός ανθρώπου. Αυτό το είπαμε και προηγουμένως. Ως κοινωνία οφείλουμε να επιτρέψουμε στα μέλη μας να ζήσουν φυσιολογικά. Και είναι φυσιολογικό ένας άνθρωπος να έχει σεξουαλικές ορμές, να έχει σεξουαλικές επιθυμίες, να επιθυμεί να έχει σεξουαλική επαφή και να βιώνει όλα εκείνα τα φυσιολογικά στάδια ενός ανθρώπου που κάνει σεξ. Τι σημαίνει κάνω σεξ? Αυτό θα το απαντήσουμε στο επόμενο βίντεο και έτσι σας αφήνουμε σε ένα cliffhanger. Ξέρετε τα cliffhanger? Όχι. Όταν τελειώνει ένα επεισόδιο μιας σειράς που κάποιος κρέμεται από έναν γκρεμό και δεν ξέρουμε αν θα πέσει, θα σκοτωθεί ή θα σωθεί. Cliffhanger. Είναι όρος που χρησιμοποιείται για ταινίες, για σειρές. Για σειρές. Τελειώνει ένα επεισόδιο σε ένα σημείο που λες, θέλω οπωσδήποτε να μάθω τι θα γίνει την επόμενη φορά, αλλά η επόμενη φορά έρχεται την επόμενη εβδομάδα. Εντάξει, εσύ έχεις δει ξανά τη σειρά, οπότε ξέρει. Τι εννοείς, ποια σειρά? Δεν έχουμε κάνει ξανά αυτό το μάθημα μόνες μας. Δεν κάναμε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση μόνη μας, κόρη. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει κάνω σεξ. Πιο σωστά. Όχι. Και επιστημονικά. Τώρα μου τα λες πιο επιστημονικά. Είδες. Όχι, μου άρεσε πιο πολύ παλιά. Ακόμη δεν έχουμε φτάσει στο ζουμί, κόρη. Το ξέρω. Ακόμη είμαστε στην αρχή, κόρη. Ακόμη είμαστε στην αρχή. Άρα μάθαμε σήμερα τι είναι τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου. Μάθαμε πότε ξεκινάει η εφηβεία. Τι άλλο μάθαμε, ότι το σεξ δεν είναι ντροπή, ότι δεν πρέπει να κρίνουμε τους ανθρώπους. Παιδάκια, όσοι το βλέπετε αυτό, μην νομίζετε ότι κι εγώ νιώθω μια χαρά, κι εγώ ακόμα το συνηθίζω, okay, εντάξει. Νομίζω είναι καταφάνερο ότι ακόμη το συνηθίζει. Θα μου πάρουν λίγα χρόνια μέχρι να το... Πώς το λένε, να το περιέρωσω. Να το χωνέψω. Να το χωνέψω. Ότι είμαι ένας φυσιολογικός άνθρωπος και μια από τις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού μου είναι και αυτή του σεξ. Χρειαζόταν να το πεις. Όχι. Αλλά λέγοντάς το, το κάνω πιο... Να σου πω κάτι. Γι' αυτό το λόγο είναι καλά να γίνεται σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε μια ηλικία που... Γιατί δημιουργεί τέτοιο. Γιατί... Γίνεται τώρα, εσύ τώρα είσαι 12 ετών. Στην ηλικία των 12 ετών. Θα γίνω 13. Ναι, θα γίνω τον Αύγουστο. Ναι, τον Αύγουστο θα είσαι 13. 12,5 ετών. Είσαι 12,5 ετών. Στην ηλικία των 12,5 ετών είναι πολύ νωρίς για να έχεις ξεκινήσει για να ξεκινήσεις τη σεξουαλική σου ζωή. Έχεις κάποια χρόνια μπροστά σου. Οπότε κάνοντας αυτά τα μαθήματα έχω τώρα. Έχεις χρόνια. Έχεις, ναι. Εμείς στην οικογένεια μας είπαμε ότι τα 18 είναι ένα καλό ηλικιακό στάδιο για να σκέφτεται κάποιος ότι είναι καλή ιδέα να ξεκινήσει τη σεξουαλική σου ζωή. Ξέρω εγώ την πρώτη μέρα των 18 μου. Να ξεκινήσω με τη σεξουαλική μου ζωή. Ξέρεις τι θυμάμαι τώρα τον Λάζαρο. Ο Λάζαρος όταν ήταν μικρός. Ναι, ναι. Καθόταν πάνω σε ένα καναπέ και έλεγε πότε επιτέλους θα κάνω σεξ. Πότε επιτέλους θα κάνω σεξ. Και το συζητούσαμε το θέμα.
Και είχαμε κάνει όλα τα μαθήματα της σεξουαλικής διαπαιδαγωγής και από τα 8 του και από τα 9 του, όπως ο Νικόλας τώρα που είναι 8 και τα έχει κάνει. Προσαρμοσμένα στην ηλικία του φυσικά, όχι με τις λεπτομέρειες που θα τα πούμε. Εσύ δεν τα έχεις πει. Δεν του τα έχεις πει όλα, μου τα έχεις πει. Μου το έχεις πει ότι δεν του τα έχεις πει όλα. Του έχω πει εκείνα τα οποία μπορεί να καταλάβει στην ηλικία των 8 ετών. Και με βάση τα βιβλία που κυκλοφορούν από ψυχολόγους και παιδαγωγούς που είναι για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε εκείνη την ηλικία. Κάναμε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και στα 8 και στα 9 και στα 10 και στα 11 το συζητούσαμε το θέμα. Και έλεγε αυτό πότε επιτέλους θα κάνω σεξ πέρα τα 10-11 ετών. Και ενώ είχαμε βάλει πάλι αυτό το όριο των 18 χρόνων, ο ίδιος επέλεξε στα 19 του να κάνει την πρώτη του σχέση. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι άμα γίνεις 18 πρέπει οπωσδήποτε εκείνη τη μέρα να κάνεις σεξ. Ή αν κάνεις σεξ 2 μήνες πριν να γίνεις 18 τελείωσε ο κόσμος. Απλώς βάζουμε ένα ηλικιακό πλαίσιο έτσι για να έχουμε μια ησυχία ότι δεν χρειάζεται να το κάνουμε τώρα να ανησυχούμε. Ναι. Στην Κύπρο η νόμιμη ηλικία συνένεσης είναι 17. Τα 17 στην Κύπρο. Και δυστυχώς στην Ελλάδα είναι πιο κάτω. Εγώ διαφωνώ με το πιο κάτω γιατί θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι. Η Ελλάδα, η νεολαία πολλές φορές δεν πάει με το όριο ηλικίας και πηγαίνει πιο νωρίς που τότε το σώμα δεν έχει. Και το σώμα δεν είναι έτοιμο. Ναι, δεν είναι έτοιμο. Και το σώμα θέλει, πρέπει να φτάσεις στα 18 και μετά για να μπορείς. Μας έλεγε ο δόκτωρ Σταύρος Χαραλάμπους που είναι ουρολόγος και ουρογυναικολόγος ότι σωματικά για να μπορέσει μια γυναίκα να κάνει σεξ χωρίς να πάθει ζημιά πρέπει να περάσουν κάποια χρόνια από την πρώτη φορά που θα δει περίοδο μέχρι να μπορέσει να αναπτυχθεί το σώμα της. Δηλαδή πέραν του κοινωνικού κομματιού, του συναισθηματικού κομματιού, του ψυχολογικού κομματιού υπάρχει και το κομμάτι το σωματικό. Ναι. Ναι. Εντάξει, ο καθένας θα δει τι θα κάνει με τον εαυτό του. Κάθε οικογένεια έχει το δικό της τρόπο διαπαιδαγώγησης των παιδιών και τους δικούς της κανόνες ή τις δικές της εισηγήσεις. Εμείς έχουμε αυτή την εισήγηση των 18 ετών. Ναι. Εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά. Οπότε έχουμε μείνει σε ένα cliffhanger και στο επόμενο επεισόδιο ξεκινούμε απαντώντας την κρίσιμη ερώτηση. Δεν είναι cliffhanger. Τι είναι? Είναι... Θα μπορούσαμε να πούμε cliffhanger και μετά να κλείσουμε. Να μην συζητάμε παρακάτω. Εντάξει. Την επόμενη φορά θα ξεκινήσουμε απαντώντας την ερώτηση. Τώρα το λες πολύ στιγνά. Την ερώτηση. Τι σημαίνει κάνω σεξ. Next time. Bye. Bye. Bye, Swifties. Bye. Α, περιμένετε. Περιμένω. Όποια παιδιά βλέπουν αυτό το βίντεο, παρακαλώ πολύ. Γράψτε μου στα σχόλια τι απορία έχετε. Είναι εδώ η κυρία Αγουγό. Όχι, δεν θα τις απαντήσω εγώ. Θα τις απαντήσει ψυχολόγος. Ωραία, ωραία. Ναι, έχει δίκιο εγώ. Γράψτε απορίες. Ναι, οι απορίες είναι... Και ενήλικες. Ναι. Άμα τα ξέρουν καλά ενήλικες ή άμα έχουν ερωτήσεις ή άμα δεν τα ξέρουν καλά θα τα μάθουν στο επόμενο επεισόδιο. Ναι. Ενήλικες και παιδιά όσοι το βλέπετε, αν θέλετε και έχετε ερωτήσεις, βάλτε τις στα σχόλια. Ναι, όντως οι ερωτήσεις κάτω από τα βίντεο μας βοηθούν και για να κάνουμε ένα καινούριο επεισόδιο, για παράδειγμα. Είναι χρήσιμες. Ναι, και για να σας μαθαίνουμε πράγματα. Ναι. Δεν σας αφήσουμε και σεξουαλικό σαν γράμματος και σεξουαλικό σαν διαπαιδαγωγή. Ο Λάζαρος εδώ στην πρώτη δημοτικού, ένα βράδυ μου λέει, ήταν πολύ κουρασμένος και δεν μπορούσε να διαβάσει. Και του λέω, δεν πειράζει γε μου, πήγαινε αδιάβαστος. Ναι, μου λέει, μετά εγώ θα είμαι αγράμματος άμα πάω αδιάβαστος. Είχε φόβο ότι θα γίνει αγράμματος. Να τώρα κι εσύ, λες για να σας διαπαιδαγωγήσουμε, για να μην σας αφήσουμε. Όχι, εγώ είμαι μια χαρά πολιτισμένη. Πλάκα κάνω, κορότη, σαν να είναι για να μην αφήσουμε τον κόσμο σεξουαλικός αγράμματο και διαπαιδαγωγή του. Ναι. Φιλιά! Bye, bye! Bye! Γεια! Yeah.